Και τώρα πάω πραγματικά στον κύριο Πιπέρα. Κρήτων Πιπέρας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών. Το δικό σας το θέμα έχει γίνει σύριαλ. Δεν ξέρω ποιος σκηνοθέτης θα είχε τόση μεγάλη πραγματικά τηλεθέαση, ακροματικότητα ή όπως αλλιώς θέλουμε να τα λέμε, κύριε Πιπέρα, έτσι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Κακό, πολύ κακό σύριαλ, δυστυχώς. Δεν θα είχε καμία θεαματικότητα, αλλά όμως που ταλαιπωρεί έναν ολόκληρο κλάδο. Είδα βέβαια ότι υπάρχουν ήδη και με ερωτήσεις βουλευτών για άλλη μια φορά στο Κοινοβούλιο για το τι θα γίνει με αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ απλό, που είναι η καταμέτρηση των ενσύμων. Μα τώρα εγώ αναρωτιέμαι το εξής, κύριε Πιπέρα. Εσείς φτάσατε σε εκείνο το σημείο να στείλετε εξώδικο στο Υπουργείο Εργασίας, στον Υπουργό, στον διοικητή του ΕΦΚΑ. Γιατί το θέμα της καταμέτρησης είναι πεζοτική σημασία για εσάς, γιατί θέλετε και την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη, είπε, και όλα τα υπόλοιπα. Μα προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο άκουγα τον Πρωθυπουργό παρακολουθώντας να λέει το εξής: προχωράμε με ταχύτατους ρυθμούς ακόμα και στην έκδοση των συντάξεων, άρα καταμετρούνται τα ένσημα, άρα υπάρχει το προσωπικό, κάνουμε βήματα προς τα μπροστά. Ήταν και μνημονιακή επιταγή αυτό ή ήταν αίτημα των θεσμών, να το πω διαφορετικά γιατί δεν μας αρέσει η λέξη μνημόνια, να ξεκαθαρίσει γρήγορα όλο αυτό το πράγμα και εσάς σας αφήνουν από εξώ. Κοιτάξτε, το τι λέγεται δημόσια και το τι αναφέρεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τουλάχιστον στο δικό μας το κλάδο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι μόνο μας αφήνουν απ' έξω, δεν μας απαντάνε καν. Δηλαδή, κανονικά με το εξώδικο που είχαμε κάνει θα έπρεπε να υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο. Δεν έχει απαντήσει το Υπουργείο και δεν απαντάει ούτε στις επερωτήσεις των βουλευτών. Ενώ είναι γνωστό ότι η σχετική διάταξη για τη μηχανογράφηση των ενσύμων μας είναι έτοιμη με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα κόλλημα να προχωρήσει και δεν έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο. Τότε γιατί δεν υπάρχει λογική εξήγηση, δεν έχετε καταφέρει να μάθετε γιατί? Όχι, γιατί κανένας δεν είναι αρμόδιος, όλοι αυτοί οι αρμόδιοι δηλώνουν αναρμόδιοι. Είναι το γνωστό το σκηνικό. Μα μου λέτε ότι υπάρχει αίτημα μηχανογραφικό, ότι ναι, υπάρχει σύστημα μηχανογραφικό. Από την εποχή του κ. Βρούτσι, για να καταλάβετε. Ότι είναι έτοιμο. Ήταν στο γραφείο του κ. Βρούτσι για υπογραφή. Και από τότε συνεχώς ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να κατατεθεί αυτή η διάταξη για τη μηχανογράφηση. Ο ΕΦΚΑ από την άλλη μεριά, επειδή ακριβώς είναι προς κατάθεση, δεν προχωράει με την χειροκίνητη, αν θέλετε, μηχανογράφηση, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καταγραφεί τα ένσημα από το 2019. Δηλαδή, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο για έναν ολόκληρο κλάδο και να είναι ακόμα οι άνθρωποι στη θέση του? Μα καλά, αφήστε το τώρα αυτό, μην το επικαλείστε. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα μπορούσε αυτό γιατί να συμβεί? Γιατί δεν είμαστε ευρωπαϊκή χώρα? Όχι, δηλαδή, αφού είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, τέλος πάντων, να στο γυρίσετε αλλιώς και να το πείτε, κύριε Πιπέρα. Αλλιώς πρέπει να υποθεί πια όλη αυτή η ιστορία. Λέτε δεν σας απαντάνε. Λέτε ούτε στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις απαντάνε, ούτε στις πιέσεις ανταποκρίνονται για να δώσουν απάντηση. Αυτό ζητάτε. Αλλά εγώ ζητάω από εσάς να μου πείτε αποτέλεσμα όλου αυτού, όλης αυτής της κατάστασης. Γιατί θυμάμαι μιλώντας και μέσα στον ίδιο και με στελέχη του σωματείου σας εδώ, της διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, ακόμα και μέσα στον καιρό της πανδημίας, τα μηνύματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και άσχημα για την καθημερινή σας διαβίωση, όταν δεν πληρωνόσαστε, όταν δεν παίρνατε επιδόματα, όταν ήταν τα ελάχιστα τα οποία δινόντουσαν στον καθένα από εσάς, όταν δεν υπήρχε τουρισμός. Αλλά αυτό που προστίθεται σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν τα τελευταία χρόνια, τι προκαλεί? Είναι πραγματικά, νομίζω ότι το χειρότερο που προκαλείται είναι ότι βλέπουν οι συνάδελφοι ότι το κράτος δεν τους υπολογίζει πουθενά. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν τα επιδόματα που δικαιούμαστε. Του ΟΑΕΔ, για ατυχήματα, για μητρότητα, ό,τι θέλετε. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να καταθέσουν τα χαρτιά τους να συνταξιοδοτηθούν και δεν μπορούν να το κάνουν. Και καταλαβαίνουν ότι
έχουμε ένα κράτος το οποίο αρχικώς δεν προστατεύει το επάγγελμα, διότι η Ελλάδα βρίσκει από παράνομους ξεναγούς και το κράτος δεν κάνει τίποτα. Και έχει τον επαγγελματία ο οποίος πληρώνει όλες τις φορές, όλες του τις υποχρεώσεις στο κράτος και βλέπει ότι το κράτος δεν τον υπολογίζει σε τίποτα. Για ποιο λόγο λοιπόν να πληρώνουν τις εισφορές τους όταν δεν ξέρουν αν θα πάρουν ένσημα οι άνθρωποι? Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Δυστυχώς είναι όλο το πράγμα είναι παράλογο. Μάλιστα. Στη συνέχεια θα ρωτήσω δύο βουλευτές για το θέμα αυτό, γιατί ήδη έχω δει ότι έχουν κατατεθεί με δύο ερωτήσεις για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εσείς λοιπόν λέτε από τη δική σας την πλευρά. Η μία έγκαιρη ανανέωση της ασφαλιστικής σας ικανότητας ότι δημιουργεί πρόβλημα. Μη καταβολή επιδομάτων που δικαιούστε από πρώην ΟΑΕΔ, σήμερα ΔΥΠΑ για ατυχήματα, μητρότητα κλπ. Αδυναμία συνταξιοδότησης των συναδέλφων σας που συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις. Έτσι, ναι. Η ασφαλιστική ικανότητα, χειμερινό επίδομα ανεργίας που το έχετε ξεχάσει και το οποίο νόμιμα δικαιούστε και μάλιστα όταν, όπως είπα πριν από λίγο, είχε προηγηθεί η περίοδος της πανδημίας και η περίοδος της ανεργίας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτής της παράνοιας, καθώς δεν προχωρά η μηχανοργάνωση, και να πω ότι ήταν άδικο αυτό που ζητάτε, και να πω ότι δεν υπήρχε το σύστημα, και να πω ότι δεν ξέρω. Δηλαδή για κάθε εργαζόμενο δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ολόκληρος ο κλάδος να μείνει στην άκρη. Μωρέ, μπας σας ψάχνουνε κάπου και δεν σας έχουν βρει. Μπας δεν έχετε κωδικούς. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει. Δυστυχώς αυτό που φοβόμαστε όλοι είναι ότι δεν μας θέλουνε. Δεν σας θέλουνε. Δεν θέλω τώρα να το συνεχίσω αυτό και να το πιστεύω όλο αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνετε. Εγώ θα μιλήσω στη συνέχεια και με δύο βουλευτές. Κύριε Πιπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είπε πριν από λίγο ο κύριος Πιπέρας, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών. Ζητάμε το αυτονόητο. Δηλαδή να μας πούνε, βρε παιδιά, γιατί δεν προχωράει η μηχανοργάνωση, γιατί δεν καταμετρούνται τα ένσημά μας, δεν μπορούμε να μπούμε στη σύνταξη, χάνουμε τα εποχικά, τα επιδόματα. Στον καιρό της πανδημίας αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Λες και δεν μας θέλουνε και λες και δεν μας δίνουν σημασία. Και όσες παρεμβάσεις λέει και αν έχουν γίνει ακόμα και από βουλευτές μέχρι σήμερα, παρά και τα εξώδικα τα οποία έχουν αποστείλει, που έχουν οι άνθρωποι, δεν έχουμε λέει πάρει καμιά απάντηση. Κύριε Λογιάδη, πού πάει η κατάσταση αυτή? Όπως είπατε, κυρία Δουλγεράκη, η κατάσταση είναι τραγική. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών το έχει καταγγείλει συνέχεια. Εμείς και προσωπικά εγώ είμαστε αρρωγοί σε αυτή τον αγώνα των ανθρώπων, αυτόν τον δικαιότατο αγώνα. Έχουμε καταθέσει, προσωπικά έχω καταθέσει, τρίτη φορά καταθέτω χθες επιστολή, πάλι ερώτηση στα Υπουργεία. Την πρώτη φορά ήταν 29 Ενδεκάτου του 2021, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Απάντησε του Υπουργείου Τουρισμού τότε στις 14-12 του 2021 ότι είναι αναρμόδιο και ότι θα απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας ποτέ δεν απάντησε. Η δεύτερη φορά ήταν το 14/3 του 2022. Δεν ξέρω από πού μιλάτε, πώς μιλάτε, αν έχετε hands-free, αν έχετε bluetooth ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι κάνει παρεμβολή, κάτι δεν μου πάει καλά με τον ήχο, ταλαιπωρούμε τον κόσμο και δεν σας ακούει καθαρά. Μπορείτε να βοηθήσετε στο πολύ πολύ γρήγορο? Εγώ σας ακούω κανονικά. Τώρα σας ακούω. Για συνεχίστε. Ναι, συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε κάνει τρεις φορές την ερώτηση. 29 Ενδεκάτου του 2021 η πρώτη. Σας είπε το Υπουργείο Τουρισμού ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας. Ακριβώς. Καμία απάντηση πέρα από το Υπουργείο Εργασίας. Και έρχεται μετά, δεύτερη φορά, την ίδια ερώτηση ακριβώς, 14/3 του 2022. Απαντάει πάλι του Υπουργείου Τουρισμού 31/3 του 2022 ότι αρμόδιο είναι πάλι του Υπουργείου Εργασίας. Καμία απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως σας τονίσατε, κυρία Δουλγεράκη, είναι εκεί ανασφάλιστοι, δεν έχουν πίσω ταμείο, δεν έχουν τα επιδόματα, είναι ουσιαστικά ξεκρέμαστοι. Αυτοί ακόμη οι οποίοι δικαιούνται να πάρουν σύνταξη, ούτε αυτοί μπορούν να πάρουν σύνταξη.
Και τρίτη φορά χθες καταθέσαμε άλλη μια φορά το ίδιο θέμα, περιμένοντας απάντηση και βέβαια το εκκοινοποιώντας ότι έχουν κάνει εξώδικο, έχει κάνει εξώδικο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών. Και πάλι περιμένουμε. Αλλά η κατάσταση είναι μια ανάλογη την κατάσταση. Διαφημίζουν πάντοτε ότι η κυβέρνηση δίδει χρήματα να στηρίξει, αλλά ουσιαστικά στηρίζει τους πολύ λίγους και τους πολύ μεγάλους. Μα αν εσείς από τη δική σας την πλευρά ως κοινοβουλευτική εκπρόσωπή μας δεν παίρνετε απάντηση, δεν μπορείτε να ελιχθείτε, δεν μπορείτε να βρείτε την άκρη με αυτό το περίφημο Υπουργείο Εργασίας ή το Υπουργείο Τουρισμού, τι να πούνε οι απλοί πολίτες και οι εργαζόμενοι, το καταλαβαίνετε ως κοινή λογική. Ακριβώς κύριε Βουλγεράκη, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να φωνάζουμε όλοι και όχι μόνο αυτό το θέμα και σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Ξέρετε, έχω ζητήσει προσωπικά παραδείγματος χάρη σε ένα άλλο θέμα, εντελώς διαφορετικό. Την χάραξη του ΒΟΑΚ όσον αφορά τις παρακαμπτήριες στα Χανιά, στο Ρέγνο, στο Ηράκλειο. Μιλήσατε προηγουμένως για τα τροχιά ατυχήματα, τεράστιο θέμα και το οποίο συνέχεια αναδεικνύεται και συγχαρητήρια. Μην με πάτε όμως σε άλλο θέμα ακόμα. Όχι. Ζητάμε συνέχεια αυτονόητα να μας ενημερώσει το κράτος και ούτε καν μας ενημερώνει. Δηλαδή δεν μπορεί να μας ενημερώσει ως βουλευτή Κρήτης, ως βουλευτή Ηρακλείου, ποια είναι η χάραξη του ΒΟΑΚ, ένα αυτονόητο πράγμα. Τι κάνετε, τι θα κάνετε. Ήξερα εγώ σε αυτό το θέμα, το τεράστιο θέμα. Τρία χρόνια τώρα οι άνθρωποι αυτοί, τελευταία φορά που εργάστηκαν ήταν το 19-20-21, δεν έκαναν τίποτε. Μάλιστα. Θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, και για εσείς που τα ψάχνετε αυτά τα θέματα, να σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και για σεισμούς, όπως μάθαμε από τη Σάμμο νωρίτερα, υπεγράφει η απόφαση από τον κύριο Καραγιάννη σε ό,τι έχει να κάνει με τη νέα παράταση που παδίδεται έως 28 Απριλίου 2023 για σεισμοπαθείς, για πλημμυροπαθείς, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές. Για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους περί στεγαστικής συνδρομής. Απλά επειδή τα παρακολουθείτε όλα αυτά από κοντά, σας το λέω. Κύριε Λογιάδη. Η Σάμος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο κύριος Νέχρης, αν μας ακούει, επίσης είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος που αναδεικνύει όπως και εσείς. Βοηθάει τα πράγματα. Ο καθένας όπως μπορεί. Σας ευχαριστώ, κύριε Λογιάδη. Καλημέρα. Από τον 1984. Σωκράτης Βαρδάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ίδια πορεία και εσείς, κύριε Βαρδάκη, δηλαδή απανοτές ερωτήσεις, αλλά καμία απάντηση σε ό,τι έχει να κάνει με τους ξεναγούς. Με τους ξεναγούς το παλεύουμε δύο χρόνια, κύριε Βουλγεράκη. Το ξέρετε πολύ καλά, το έχετε αναδείξει επανειλημμένως. Έχετε καλέσει τους σταθμούς σας και τους εκπροσώπους των ξεναγών. Έχουν πει την άποψή τους, χωρίς ένσημα οι άνθρωποι, χωρίς ταμείο ανεργίας, χωρίς εισόδημα. Τα προηγούμενα δύο χρόνια. Κοιτάξτε, κυρία Βουλγεράκη. Να ρωτήσω το εξής, να το κάνω λίγο πιο εξειδικευμένα. Εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι εργαζόμενος. Ποια είναι τα δικαιώματά σου, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του. Ούτως ή άλλως προέρχεστε μέσα από το χώρο που ξέρει καλά τα της εργασίας. Πρώην πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Βουλευτής σήμερα. Ρωτάω το εξής. Εάν εσάς. Το ίδιο είπα και στον κύριο Λογιάδη πριν από λίγο, που είσαστε οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και των ξεναγών, ό,τι έχει ψηφίσει ο καθένας τους. Δεν δίδουν απαντήσεις και στερούνται τα βασικά στα επιδόματα, στην ασφαλιστική μη ικανότητα, στα εποχικά επιδόματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνταξιοδότηση. Αναρωτιέμαι γιατί, γιατί είναι τόσο δύσκολο να απαντηθεί, κύριε Βαρδάκη. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο να απαντηθεί. Δεν έχουν απάντηση. Γιατί απλά δεν έχουν κάνει τίποτα, κυρία Βουλγεράκη. Τα πράγματα είναι πολύ, πολύ απλά. Και εμείς αντιμετωπίζαμε. Μα δεν είναι εργαζόμενοι οι ξεναγοί. Βεβαίως. Δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί αυτά τα θέματα, να σας το πω πιο απλά. Γιατί αυτά. Πέρα, είπαμε πάλι σε μια διαδικασία εμείς, εσείς και οι άλλοι. Αλλά όταν ο άνθρωπος, όταν οι άνθρωποι αυτοί ζουν εκτός πραγματικότητας, όταν δεν βλέπουν τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Κύριε Βαρδάκη. Το ίδιο ισχύει. Μα, κοιτάξτε τώρα, το ίδιο ισχύει με την. Βγήκε προχθές. Δώστε μου μια βοήθεια, μια απάντηση. Ο αρμόδιος υπουργός και είπε ότι. Μετά, ακούστε τώρα. Στιμές της τουριστικής περίοδου έκανε, λέει, υποχρεωτική. Το θεώρησε επίτευγμα, γιατί κήρυξε την υποχρεωτική τη σύμβαση στον επισκεπτισμό τουρισμού. Μετά από 9 μήνες. Ακούστε. Και αφήνει με μη υποχρεωτικότητα. Τη συλλογική σύμβαση, την τοπική, στον χώρο του τουρισμού. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τα λέω σκληρά και ομά. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ίσια τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Βουλγεράκη. Με συνοπτικές διαδικασίες αυτά τα διορθώναμε.
γιατί και τότε υπήρχαν λάθη και παραλήψεις. Κύριε Βαρδάκη, είναι περίπτωση, υπάρχει περίπτωση. Ακούτε. Το συμβάσιο. Ακούσατε μια διαμαρτυρία τότε. Ερχόμαστε στους ξεναγούς τώρα. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να επιβιώσουν? Ξέρετε το πρόβλημά τους πολύ καλύτερα από μένα. Δύο χρόνια και να αναγκαζόμαστε προχθές να κάνουμε το 2022, δηλαδή μετά από 2,5 χρόνια, νέα ερώτηση, γιατί δεν μπορούν να μπουν στο σύστημα οι άνθρωποι αυτοί, να μπουν τα έσημα έστω των επιδομάτων που είχα πάρει, του μικρού επιδόματος, γιατί ένα χρόνο δεν είχαν πάρει άνθρωποι τίποτα. Μα αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Βαρδάκη. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίοι είναι Έλληνες φορολογούμενοι, να μην υπάρχουν, θα έλεγε κάποιος, με βάση την κοινή λογική σε ένα σύστημα? Τι στην ευχή συμβαίνει και πώς αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν έτσι άπατοι? Λέει ο κύριος Πιπέρας στην αποστροφή του λόγου του που μιλούσαμε πριν από λίγο, ότι ξέρετε, νομίζουμε ότι δεν μας θέλουν. Δεν έχει αν σε θέλει ή δεν σε θέλει. Είναι υποχρέωση της πολιτείας για εσένα που είσαι ασφαλισμένος, έχεις ένα αριθμό φορολογικού μητρώου, έχεις ένα ΑΜΚΑ, έχεις οτιδήποτε άλλο, πληρώνεις τις ασφαλιστικές σου εισφορές, έχει και εκείνο υποχρεώσεις απέναντί σου. Δηλαδή, το αυτονόητο, μια απάντηση δεν μπορούν να δώσουν. Αυτό δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Θέλετε να σας το πω και κάπως διαφορετικά, από πιθανόν αυτοί που μας ακούνε, κάποιοι που μας ακούνε να μην καταλαβαίνουν. Εάν δεν είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ο νόμος για τους ανασφάλιστους, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, τους ξεναγούς, που πολύ σωστά είπατε, έχουν ΑΠΜΗ, έχουν ΑΜΚΑ, είναι εργαζόμενοι κλπ. Απλά έπεσαν σε μια συγκυρία τέτοια, όπως έπεσε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είχαν ούτε ιατροφαρμακευτική περίπτωση αν δεν είχε ο νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης για τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Εκεί φτάσαμε. Αυτά πρέπει να λέμε. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορούμε να μπαίνουμε όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Μια προσπάθεια ξανά μανά για να δούμε πώς μπορείτε να βοηθήσετε αυτή την προσπάθεια. Ωραία. Κύριε Βαρδάκη, να ρωτήσω σε σύντομο χρόνο και κάτι άλλο. Καταθέσατε μια ερώτηση σε ό,τι είχε να κάνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτοι δανειολήπτες παρά τις εγγύησεις του Πρωθυπουργού. Με δύο κουβέντες μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε? Με δύο κουβέντες δεν μπορώ. Θέλω να το κάνετε αυτό το θέμα κάποια στιγμή. Καλά, αφήστε τώρα τι μου προτείνετε εκτός αέρα. Πείτε μου αυτό που σας ζήτησα τώρα. Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι απόρρια όλα του νέου πτωχευτικού κώδικα. Είναι για πρώτη φορά, με την ευγενική χορηγία, θα έλεγα, της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, πτωχεύουν οι ιδιώτες. Και αυτή είναι απόρρια του νέου πτωχευτικού κώδικα που δώσαμε μάχη, σύσσωμη θα έλεγα, η αντιπολίτευση, κυρία Δουλγεράκη, το 2021 στη Βουλή να μην περάσει. Και πέρασε με τους ψήφους της Νέας, μόνο τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Και άρχισε να ισχύει από τον Ιούνιο του 2021. Απλά πάγωσε λόγω των συγκυριών και λόγω της πανδημίας. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτά θα τα δούμε μπροστά μας. Και είναι ένα παράδειγμα, αυτό, και γι' αυτό καταθέσαμε την ερώτηση, η συγκεκριμένη κυρία, χαμηλός συνταξιούχος, μια δανειολήπτρια με ένα χρέος 15.000 ευρώ που προκύπτει από κάποιες πιστωτικές κάρτες και πάει για πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Είναι αυτό που σας είπα, η απόρρεια των νόμων της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, ο νέος στοχευτικός κώδικας. Ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, ότι ένας εργαζόμενος μετά από 25 χρόνια, 30-40 χρόνια, εάν πτωχεύσει, ξέρουμε πολύ καλά με ποιο τρόπο μπορεί να πτωχεύσει κακοπροαίρετα μια επιχείρηση. Ο εργαζόμενος της επιχείρησης δεν θα δικαιούται αν πτωχεύσει επιχείρηση αποζημίωση. Και αυτό απορρέει από το πτωχευτικό κώδικα. Αλλά θέλει μια μεγάλη συζήτηση, κυρία Βουλή. Μα αυτά τα έχουμε πει ούτως ή άλλως. Όταν ψηφίστηκε ο πτωχευτικός κώδικας και τα είπαμε. Αλλά είπα αν είχε προκύψει κάτι παραπάνω. Μιλάμε λοιπόν για τις συνέπειες αυτού του πτωχευτικού κώδικα που φέρουν σε απόγνωση εκατοντάδες ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Κυρία Βουλγεράκη, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα στοιχείο. Αυτή τη στιγμή 4 εκατομμύρια περίπου Έλληνες πολίτες έχουν καταχρεωθεί τα τρία τελευταία χρόνια λόγω των γνωστών συγκυριών. Από τα 4 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια, 1.800 περίπου, κινδυνεύουν άμεσα με πληστηριασμούς. Αυτά θα τα δούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη λύση και στο ύψος των περιστάσεων. Γι' αυτό και εμείς από τώρα και δύο μήνες λέμε ότι μόνο οι εκλογές μπορεί να δώσουν λύση στα προβλήματα αυτού του τόπου.